Πάμε όμως στο Taekwondo, καθώς έχουμε μια σπουδαία, όπως έχουμε πει, κατ' επανάληψη διοργάνωση στο κλειστό στα δύο ωράκια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε μέσω της κάμεράς μας που βρίσκεται στα δύο ωράκια τον coach, τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον κύριο Θοδωρή Δημητρακάκη. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo ITF, μια σπουδαία διοργάνωση με πληθώρα αθλητών, έτσι από 26 χώρες, χίλιοι και πλέον αθλητές και προπονητές βρίσκονται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Μετά από δύο χρόνια απουσίας από αγώνες όπως όλοι μας μετά COVID εποχής, ήταν μεγάλη ευτυχία για μας που να έρθουμε και να παίξουμε στην Κρήτη, στην Ελλάδα, το πρώτο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετά από δύο χρόνια απουσίας. Όντως, όπως είπατε, οι χώρες 26, πάρα πολλοί αθλητές, αρκετά μεγάλος συναγωνισμός. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η πρώτη και δεύτερη μέρα που είναι σήμερα έχουμε πάει και εμείς σαν Ελλάδα αρκετά καλά. Και περιμένουμε ακόμη καλύτερα μέχρι την τελευταία μέρα που είναι το Σαββάτο, ούτως ώστε να δούμε και σε ποιες θέσεις θα καταλήξουμε. Σωστά, θα τα δούμε και λίγο αναλυτικότερα σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Βεβαίως. Θέλω όμως να μου πείτε, κύριε Δημητρακάκη, πώς είναι να επιστρέφετε μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, πώς είναι να το διαχειρίζεστε και εσείς οι προπονητές, αλλά πολύ δε περισσότερο οι αθλητές, οι οποίοι καλούνται να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους μετά από δύο σχεδόν χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως για όλους τους αθλητές μας, γιατί καταλαβαίνετε όταν μένεις τουλάχιστον δύο σεζόν εκτός αγώνων, όχι μόνο προπονήσεων, εκτός αγώνων, σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε λίγο γκάζι και να προσθέσουμε περισσότερες προπονήσεις για τα παιδιά, όπως και για μας βέβαια να κάνουμε περισσότερες ώρες καθημερινά, ούτως ώστε κόβουμε άλλα πράγματα, είτε από την προσωπική μας ζωή, είτε από τα σχολεία κτλ. Και τα φροντιστήρια από τα παιδιά. Μάλιστα, αρκετά δύσκολο αυτό σίγουρα. Σε αγωνιστικό επίπεδο τώρα, κάνοντας έναν απολογισμό αυτών των δύο πρώτων ημερών, γιατί ξέρουμε ότι έχετε θέσει υψηλά τον πύχη ως εθνική ομάδα, στοχεύετε στην πρώτη θέση, για να το πούμε καθαρά, πώς πηγαίνουν μέχρι στιγμής τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή μας? Δεν θέλω να σας διαψεύσω και θα ήθελα να γίνει αυτό που λέτε και εσείς. Με χαρά. Απλά ο στόχος μας είναι αρχικά η δεύτερη θέση και σίγουρα θα θέλαμε και την πρώτη, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Μέχρι σήμερα πρώτη και δεύτερη μέρα, επειδή δεν έχουμε ακόμη τον απολογισμό, στο περίπου θα σας πω ότι είμαστε γύρω στα 15-16 χρυσά μετάλλια και μιλάω μόνο για χρυσά αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά κυρίως παίζουν ρόλο στην γενική κατάταξη των αγώνων. Σε γενικές γραμμές πάμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα το αγωνιστικό κομμάτι, επειδή δεν γνωρίζει και πολλοί κόσμος πώς είναι, με τις διαιτησίες κτλ. Αυτό δεν σας απασχολεί εσάς. Εμάς μας απασχολεί το αποτέλεσμα των παιδιών και νομίζω ότι μέχρι σήμερα, τη δεύτερη μέρα, πάμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Ποια είναι η αντίδραση, κύριε Δημητρακάκη, των ξένων αποστολών σε ό,τι αφορά στην παρουσία τους εδώ, γιατί είναι βέβαια η αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού Taekwondo εδώ? Η παρουσία τους και αυτή βέβαια μετά από τόσα χρόνια απουσίας από πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, εννοείται ότι όλοι θέλαμε το καλύτερο για τους αθλητές μας και προσπαθούμε για το καλύτερο για τους αθλητές μας. Οι ξένοι νομίζω ότι εδώ από όσο τους βλέπω και στο ξενοδοχείο και στο στάδιο είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και νομίζω και η φιλοξενία των Ελλήνων και ειδικά των Κριτών εδώ νομίζω είναι πάρα πολύ καλή και τους έχει γεμίσει ευτυχία. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το ακούμε. Υπάρχουν βέβαια εκτός από τις αποστολές σε ό,τι αφορά το επίπεδο των αθλητών και των προπονητών, υπάρχουν και υψηλοί προσκεκλημένοι από τις παγκόσμιες ομοσπονδίες του Taekwondo. Θέλω να μας πείτε λίγο και πώς βλέπουν οι θύνοντες την παρουσία τους εδώ σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι και αν ενδεχομένως δούμε και στο μέλλον σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος εδώ να έχουμε αγώνες. Είχαμε την τιμή εννοείται να έχουμε εκτός τους συγκεκριμένους καλεσμένους πανευρωπαϊκής προέδρους, γενικούς κτλ. Είχαμε την τιμή να έχουμε τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Κορεάτη Ριονξό, ο οποίος ήρθε εδώ να δει το πρωτάθλημα
Και εμείς βεβαίως ευελπιστούμε να μας δώσει κάποιο πρωτάθλημα στο μέλλον, είτε στην Κρήτη είτε γενικά στην Ελλάδα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι το 2025 θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Αλλά αυτό δεν θα το κρίνω εγώ, τι θα το πω εγώ. Θα το αποφασίσουν οι ίδιοι, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί νομίζω τον είδα εχθές ότι έφυγε από το ξενοδοχείο το πρωί, είδε τους αγώνες. Από ό,τι άκουσα, ακούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια και για τη φιλοξενία και για τις εγκαταστάσεις εδώ στα δύο αωράκια και για τα ξενοδοχεία μας εδώ στην Κρήτη. Το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι το σκέφτονται για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ηράκλειο και πολύ θα χαρούμε να το δούμε στο μέλλον. Κύριε Δημητρακάκη, το ταϊκβοντό στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα παιδιά να ασχολούνται με αυτό. Έχουμε την πιο πολυπληθή αποστολή σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Αυτό λέει πολλά. Φαντάζομαι ότι εκτός από το παρόν υπάρχει και πολύ ελπιδοφόρο μέλλον. Βεβαίως, και εμείς γι' αυτό προσπαθήσαμε και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο. Έχουμε περίπου 200 αθλητές εθνική αποστολή. Σίγουρα και στα σωματεία έρχονται συνεχώς παιδιά. Θα ελπίζω μάλλον να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο όπως τις προηγούμενες χρονιές και να συνεχίσουμε κανονικά να ακολουθούμε το πρόγραμμά μας. Ας ελπίσουμε ότι είμαστε στην έξοδο αυτής της ταλαιπωρίας που έχουμε βιώσει τα δύο τελευταία χρόνια και εσείς οι αθλητές και οι προπονητές βέβαια να βρεθείτε στο φυσικό σας χώρο που είναι τα γήπεδα. Σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Δημητρακάκη, τι μπορούμε να πούμε, γιατί έχουμε παρουσία κριτικών αθλητών στην εθνική ομάδα? Επειδή το κομμάτι το αγωνιστικό χωρίζεται σε 5 διαφορετικά αθλήματα, θα σας μιλήσω για το δικό μου το κομμάτι. Έχουμε ναι παρουσία αθλητών από την Κρήτη. Συγκεκριμένα στα δικά μου τα κομμάτια που είναι τα εναέρια, είχαμε στα ομαδικά που πήραμε το ένα χρυσό στους εφήβους, είχαμε έναν έφηβο κριτικό αθλητή, ναι. Και τη δεύτερη θέση που πήραμε στις νεάνιδες στο ομαδικό, πάλι είχαμε δύο αθλήτριες από την Κρήτη, οι οποίες χτυπήσαν, επιτύχανε και γι' αυτό ήμασταν και φέραμε αυτές τις θέσεις. Νομίζω από ό,τι θυμάμαι, σύνολο πρέπει να είναι 16 αθλητές από την Κρήτη, που είναι νομίζω η πρώτη φορά που η Κρήτη αντιπροσωπεύεται με τόσους αθλητές. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο και για τον κρητικό αθλητισμό. Να κλείσουμε, κύριε Δημητρακάκη, με ένα μήνυμα στον κόσμο. Να του πούμε ότι μπορεί καθημερινά 9 το πρωί με 6:30 το απόγευμα να έρθει στα δύο ωράκια, με όσα ισχύουν βέβαια για το πρωτόκολλο που υπάρχει και αφορά στους αθλητικούς χώρους, να έρθει να σας παρακολουθήσει και από κοντά. Ναι, βεβαίως. Ο κόσμος μπορεί να έρθει, εννοείται. Δυστυχώς, λόγω κατάστασης και πρωτοκόλλου, θα πρέπει να είναι αυτοί που θα έρθουν εμβολιασμένοι ή με rapid test, δυστυχώς ή ευτυχώς. Βεβαίως, όσοι μπορούν, καλό θα είναι να έρθουν να παρακολουθήσουν, να γνωρίσουν όσοι δεν γνωρίζουν το άθλημά μας και να στηρίξουν την προσπάθεια της εθνικής ομάδας μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Βέβαια. Και με την πρώτη θέση. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, λοιπόν, θα κλείσουμε με τη δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταϊκβοντό ITF, του κύριου Μιχάλη του Ζωγράφου, ο οποίος και εκείνος αναφέρεται στη διοργάνωση. Πάμε. Είναι, πιστεύω, η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, λόγω COVID κιόλας. Με 26 χώρες και γύρω στους 1.200 με 1.300 αθλητές και συνοδούς. Μια διοργάνωση η οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και ευχαριστούμε πάρα πολύ την τοπική κοινωνία που μας έχει στηρίξει και μας έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Κρήτη είναι ένα μέρος το οποίο είναι όνειρο για πολλούς ξένους να έρθουν. Πραγματοποιήθηκε ένα από τα όνειρά τους. Είμαστε σε ένα εκπληκτικό στάδιο, ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο, πολύ πλούσια και καλή φιλοξενία από τους Έλληνες, η γνωστή κριτική φιλοξενία, η ελληνική, να πω, να το πλατιάσω. Είναι κατενθουσιασμένη, μπορώ να πω. Ναι, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Ταϊκβοντό του ITF, είναι εδώ και ο πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από το WTF, το Ολυμπιακό που είναι. Αλλά ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Ρίο Σον, έχει ενθουσιαστεί και όντως ζήτησε να κάνουμε και ένα παγκόσμιο στην Κρήτη. Τον είπαμε, ας τελειώσουμε αυτό, ας τελειώσει το COVID και μετά όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι εύκολα. Είναι εικόνες οι οποίες μας κάνουν ευτυχισμένους το να βλέπουμε αθλητές μέσα σε αγωνιστικούς χώρους μετά από δύο χρόνια απραξία και να έχουν τόσο καλή απόδοση και τόσο πολύ μεγάλο επίπεδο, όντως μας κάνουν πάρα πολύ ευτυχισμένους.